Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, γυρίσαν και τελευταίοι αδειούχοι, έτσι. Ελπίζω να πήραμε όλοι μια ανάσα το καλοκαίρι, να έχουν γεμίσει οι μπαταρίες μας, για να δώσουμε με όλους μας τις δυνάμεις στη μάχη των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών. Ναι, το λέμε από την αρχή χωρίς εισαγωγές, δίνουμε ήδη μια μεγάλη μάχη για να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, για να έχουμε ένα δυνατό και αισιόδοξο αποτέλεσμα στην περιφέρεια Αττικής, με υποψήφιο τον Γιάννη τον Πρωτούλη, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Και στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, που μπορούμε να κάνουμε το άλμα, να τους κάνουμε όλους να τρίβουν τα μάτια τους το βράδυ των εκλογών, με το αποτέλεσμα της λαϊκής εισπύρωσης. Αρκετά με το πάμε και όπου βγει. Ήρθε η ώρα να το πάρουμε αλλιώς. Καλούμε μαζικά το λαό μας να υπερψηφίσει το ρεύμα αντεπίθεσης και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτό είναι το θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να καταγραφεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Άρα η σημερινή μας σύσκεψη έχει ακριβώς αυτό το σκοπό του εξοπλισμού των επιχειρημάτων, της οργάνωσης της δουλειάς, της μαχητικότητας που πάντα διακρίνει τους κομμουνιστές. Βεβαίως και για το καλοκαίρι που είπαμε, όσο μας αφήσανε βεβαίως, με όλα αυτά που ζούμε και φέτος, απόρρια μιας βαθιά αντιλαϊκής πολιτικής που προκλητικά θεωρεί την ανθρώπινη ζωή και τις ανάγκες της κόστος και τα δίνει όλα στους επιχειρηματίες, στα μονοπόλια και στις business. Φυσικά μιλάμε για τις πυρκαγιές που πλέον έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε τις πυρκαγιές της πόλης, τις εκενώσεις, αντίστοιχα του Βόλου που έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο, της Λαμίας, την Αλεξανδρούπολη που η φωτιά έκαιγε πάνω από 2 εβδομάδες και φυσικά την πολύπαθη Αττική, την περιοχή μας, όπου η Πάρνη θα έχει μείνει με 0 δασευγάτες και όλα αυτά ονομάζονται κανονικότητα και ότι οφείλονται, λένε, στην κλιματική αλλαγή ή το ότι ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος είναι πολύ μεγάλος, μόνο να σκεφτεί κανείς τι θα γίνονταν αν το βιτιοφόρο έπαιρνε φωτιά έξω από τα ΕΛΠΕ. Σε τελευταία ανάλυση πάντως, πάνε να μας πείσουν πως αντιμετωπίσιμη πυρκαγιά είναι όταν είναι χειμώνας και βρίσκεται σε πεδιάδα. Αν είναι αλλιώς, αρχίζουν τα πρωτόγνωρα φαινόμενα και το τρέξτε να σωθείτε. Μιλάμε επίσης για τη μεγάλη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, κάτι που το σηματοδότησε και πιο εμφαντικά η επίσκεψη Ζελένσκι και οι στρατιωτικές και οι οικονομικές συμφωνίες που έγιναν. Αναρωτιέται κανείς λογικός άνθρωπος, αντί να δίνουν τα χρήματα του λαού για να εμπλεκόμαστε στα υπεριαλιστικά επικίνδυνα παζάρια, γιατί αυτά τα χρήματα δεν πάνε στην πυροσβεστική ή στα ΕΚΑΒ? Το ερώτημα βεβαίως είναι ρητορικό. Εδώ πλέον στέλνουμε στρατιωτικές δυνάμεις και 8.000 χιλιόμετρα μακριά στον Ινδικό ωκεανό ή αλλιώς στα γνωστά σύνορα Ελλάδας-Σριλάνκα. Μιλάμε για το αντεργατικό νομοσχέδιο που για το καλό μας νομοθετεί τη δουλειά 13 ώρα και 16 ώρα, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, το να εργάζεται ο εργαζόμενος όπου, όπως και όσο θέλει ο εργοδότης και να λέει και ευχαριστώ, ενώ να διώκεται ο απεργός που λέει στον απεργοσπάστη ότι είναι απεργοσπάστης. Η λέξη μεσαίωνας δεν είναι και βέβαιο ότι αποτυπώνει όλη τη φρίκη. Μιλάμε για το ότι στην περιοχή μας, ελάχιστα λεπτά από εδώ, δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος από τους φασίστες που με το μανδύα του οπαδού διέσχισαν 3 χώρες και έφτασαν εδώ ανενόχλητοι για να κάνουν το έγκλημά τους. Όταν είναι να κυνηγήσουν απεργούς, αγωνιστές, μετανάστες, είναι πρώτοι. Όταν είναι να συλλάβουν τους ναζιστές τραμπούκους, δεν ήξεραν, δεν κατάλαβαν, δεν διάβασαν τα email και ό,τι άλλο προκλητικό ακούσαμε. Μιλάμε επίσης για την παρατεταμένη ακρίβεια που σπάει κόκαλα, για τους πληστηριασμούς που θα ενταθούν, παρένθεση. Την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει οι κόρακες και τα ΜΑΤ να κάνουν μια έξωση σε ένα συνάνθρωπό μας λίγο πιο πάνω από εδώ, στη Μεταμόρφωση. Τους προειδοποιούμε ότι μαζικοί φορείς όλης της περιοχής, η λαϊκή συσπήρωση, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι κομμουνιστές θα είμαστε εκεί. Καλά θα κάνουν να μην έρθουν. Επίσης, συνολικά το τι σημαίνει Σεπτέμβρης για τη λαϊκή οικογένεια. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά αποτελούν κριτήριο ψήφου στις τοπικές εκλογές. Στις τοπικές εκλογές ψηφίζουμε για όλα.
Δεν υπάρχει αυτό που προσπαθούν να περάσουν διάφοροι παράγοντες, πολιτευτές και υποψήφοι, ότι τάχα οι δημοτικές εκλογές δεν είναι για αυτά τα θέματα. Ότι είναι για να κάνουμε όλοι κάτι καλό για τη γειτονιά. Αυτοί που τα λένε αυτά και τα προπαγανδίζουν, ψεύδονται συνειδητά. Θέλουν να προσανατολίσουν, να συσκοτήσουν, τελικά να διαμορφώσουν ένα χυλό μέσα στο μυαλό του λαού. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να κρύψουν πως στην τοπική διοίκηση μιλάμε για πλήρη ταύτιση όλων των αντίπαλων συνδυασμών στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής, στο επίπεδο του Δήμου. Γι' αυτό, όπως βλέπουμε και στο Δήμο μας, όλοι πάνε με όλους. Οι κολεγιές δίνουν και παίρνουν. Νυν δημοτικοί σύμβουλοι μιας παράταξης πάνε με μια άλλη, λες και πάνε και αλλάζουν δωμάτια στο σπίτι τους. Οι συμφωνίες για το δεύτερο γύρο από τώρα συζητιώνται, κυρίως υποτιμώντας αυτούς που θέλουν να τους ψηφίσουν. Και το κυριότερο, θεωρούν δεδομένο το τι πολιτική θα εφαρμοστεί και την επόμενη πενταετία στο Δήμο. Άρα, ποιο είναι το κρίσιμο ερώτημα και το βασικό δίλημα για το λαό της Νέας Ιωνίας? Τι θα αντιπαρατάξει ο λαός απέναντι στο ενιαίο αντιλαϊκό μπλοκ που συγκροτούν η κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα, όπως και οι δημοτικές τους παρατάξεις, που τα προγράμματα όλων τους μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό? Σε ποια θέση θα βρεθούν οι λαϊκές δυνάμεις την επόμενη μέρα των εκλογών? Πώς θα δυναμώσει η αντιπαράθεση με την αντιλαϊκή πολιτική που όλα αυτά τα χρόνια εκφράζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και από τις άλλες παρατάξεις που στηρίζονται συνολικά από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Ποιος μπορεί να εκφράσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τους αγώνες, τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις, τις αγωνίες της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού? Η απάντηση είναι σαφής. Η εγγύηση για το λαό της Νέας Ιωνίας, ώστε να υπάρξει σύγκρουση με την πολιτική που τα δίνει όλα στα επιχειρηματικά συμφέροντα και αφήνει το λαό απροστάτευτο και αθωράκιστο, είναι μόνο η ισχυροποίηση της λαϊκής εισπύρωσης του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, έχουμε δίκιο όταν λέμε πως είναι έτσι τα πράγματα? Μήπως είμαστε υπερβολικοί? Γιατί βλέπετε, εδώ βγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι πολύχρωμοι συνδυασμοί και μιλάνε για το ότι θα κάνουν τη Νέα Ιωνία έξυπνη πόλη, θα ψηφιοποιήσουν τα πάντα, θα αξιοποιήσουν, λέει, διάφορα προγράμματα και θα κάνουν ελκυστικές επενδύσεις. Βεβαίως, οι καυγάδες τους είναι για το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη δεδομένη αντιλαϊκή κατεύθυνση, ενώ οι φαγωμάρες τους φτάνουν σε βαθμό ξεκατηνιάσματος και ακόμη έχουμε ένα μήνα. Όμως για την ουσία ούτε λέξη. Και πώς να πούν, αφού στο κύριο θέμα που κρίνονται οι δημοτικοί συνδυασμοί και οι υποψήφοι δήμαρχοι, δηλαδή στο αν οι προτεραιότητες τους είναι οι λαϊκές ανάγκες ή τα κέρδη των επιχειρηματιών, έχουν όλοι τους λερωμένη τη φωλιά τους. Γι' αυτό και δεν θα ακούσει κανείς κουβέντα για το ότι ταυτίζονται στα βασικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την κατεύθυνση του Δήμου. Συμφωνούν με την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης που γεννά φτώχεια, ακρίβεια, εργασιακή εκμετάλλευση και μόνιμη ανασφάλεια. Απεχθάνονται τους λαϊκούς αγώνες, όπως αποδείχθηκε περίτρανα και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θυμηθείτε, όλοι τους ακούγαν ότι γίνεται λαϊκή διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ένα ή το άλλο θέμα και κάνανε λες και τους χτύπησε ρεύμα. Τα έργα και τα προγράμματα που προτείνουν δεν αφορούν τις λαϊκές προτεραιότητες. Ακούσατε τίποτα για την πλημμυρική προστασία, για αντισεισμικό έλεγχο των σχολείων, για ανέγερση νέων σχολείων και παιδικών σταθμών? Όχι. Όλα αυτά τα τόσο ζωτικά πολύ απλά θεωρούνται κόστος. Οι δημοτικές παρατάξεις Νουδού, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζονται μέσα από τα ψηφοδέλτια Θωμαίδου, Μανούρη, Χριστοδούλου και Κανλή συμφωνούν με όλο το πακέτο που έχει φέρει την κατάσταση και στο Δήμο της Νέας Ιωνίας σε βαθμό απελπισίας για το λαό. Συμφωνούν ο Δήμος να παίρνει αρμοδιότητες αλλά όχι χρηματοδότηση από το κράτος. Άρα, πώς να βγάζει τα σπασμένα? Με το συνήθι τρόπο, χαρατσώνοντας το λαό με φόρους, τέλη, κλήσεις, πρόστιμα και κατασχέσεις. Συμφωνούν να γίνονται όλο και πιο πολλές υπηρεσίες ανταποδοτικές, δηλαδή να πληρώνεις αδιάκοπα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς,
ακριβές συνδρομές σε αθλητισμό και πολιτισμό. Θυμάστε, όταν τους είπαμε γιατί αυξάνεται τη συνδρομή στον αθλητισμό αντί να τη μειώσετε και με προοπτική την κατάργησή της, όλοι τους με μια φωνή είπαν «Αν ο άλλος δεν πληρώνει, δεν καταλαβαίνει την αξία αυτού που λαμβάνει». Ωραίο επιχείρημα. Έτσι. Να το προεκτείνουμε κι άλλο δηλαδή αυτό. Και στην παιδεία και την υγεία, για να καταλάβει κανείς σε τι ζούγκλα μας οδηγούν όλοι τους. Συμφωνούν στις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις μέσα στους εργαζόμενους του Δήμου, στη μόνιμη ανασφάλεια, στην κακοπληρωμένη δουλειά, στην έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Συμφωνούν στη στήριξη των κοντοπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών σχεδίων στην περιοχή, ειδικά όπως αυτά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, που απειλούν και τους τελευταίους ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει και στερούν από τα παιδιά μας χώρους που θα μπορούσαν να γίνουν σχολεία, γήπεδα και κυψέλες δημιουργίας. Τι να θυμηθείς και από πού να το πιάσεις. Την Altec, την Eriotec, τον χώρο στην Πάρση, στον παλιό Τροχονόπουλο, που λέμε και αλλού. Το πάνε και πιο πέρα. Λένε πώς θα τονωθεί η αγορά, να κάνουμε 2 φορές το χρόνο λευκές νύχτες, λέει. Αυτό λείπει στον εργαζόμενο, στον εμποροϋπάλληλο, στον αυτοαπασχολούμενο της Νέας Ιωνίας. Είναι ευθυγραμμισμένη στη γραμμή Μητσοτάκη, που θυμάστε, ήρθε προεκλογικά στο Δήμο μας και είδε, λέει, στην αγορά πως κανένα μαγαζί δεν είναι ανίκιαστο. Τι να πεις τώρα σε όλους τους, να απορρίσεις με το θράσος, να πεις ότι είναι από άλλο πλανήτη. Ο λόγος που ο εργαζόμενος δεν ψωνίζει είναι γιατί πολύ απλά ο μισθός δεν του φτάνει ούτε για τα βασικά. Και όχι γιατί του έλειψε να έρθει βραδιάτικα να στηρίξει κάποιες αλυσίδες μεγάλων συμφερόντων. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Η συμφωνία τους και η ταύτισή τους οδηγεί σε τραγελαφικές όσο όμως και αποκαλυπτικές καταστάσεις. Οι μεταγραφές γίνονται μέσα σε μια νύχτα. Μεταξύ αυτών και ελεηνοί ακροδεξιοί τύποι, για τους οποίους πανηγυρίζει η νυν δήμαρχος ότι προσετερίστηκε, ή γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε στο ψηφοδέλτιο του Μανούρη. Βεβαίως καλά, εμείς όλα αυτά τα περιμένουμε. Το κουκουέμι πιάνουν στο στόμα τους διάφοροι κραυγαλαίοι τύποι, όπως ο Χριστοδούλου, που εκτός από το δεδομένο αντιλαϊκό του προσανατολισμό, είναι και τσακωμένος με την αλήθεια και όλο ανακαλύπτει τάχα μέλη του κουκουέ που συμπαρατάσσονται μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, ας του πει κάποιος, μάταιος ο κόπος, έχουμε δει σαν και του λόγου του πολλούς φτηνούς γεμπελίσκους, ας βγάλει βεβαίως έγκαιρα συμπεράσματα και ο λαός της περιοχής μας από τι πρακτικές ακολουθούν τα καλά παιδιά. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, απέναντι σε όλους αυτούς, όλα αυτά τα χρόνια δεν καθίσαμε άπραγοι. Οι 5 δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή οι σύντροφοί μας ο Κατημερτζόγλου, ο Τσουκαλάς, ο Χαμαλίδης, η Μποτζιολή Ελένη, ο Ματθαίου Αλέξανδρος, αλλά και όλοι εμείς μέσα από φορείς, σωματεία, επιτροπές, τους χαλάσαμε για τα καλά τη σούπα της συνένεσης, της υποταγής και του συμβιβασμού. Δείξαμε πως ο λαός μας μπορεί να δείξει τη δύναμή του, να σηκώσει το κεφάλι του, να αναδείξει τα αιτήματα, τις διεκδικήσεις και τις ανάγκες του. Μετατρέψαμε όχι μία φορά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη συνεδρίασή του από τις γνωστές, άνοστες και βαρετές συνεδριάσεις σε ζωντανή συζήτηση, παρεμβαίνοντας εργατικά σωματεία, σύλλογοι γονέων, αθλητικά σωματεία, φορείς, κάτοικοι, ακόμα και μικρά παιδιά. Η Λαϊκή Συσπήρωση δεν άφησε πέτρα να πέσει κάτω που να μην τη σηκώσει. Ήταν και παραμένει η μοναδική μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή δημοτική αρχή της Θωμαϊδου. Και αυτό φυσικά δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε δεσμεύσεις με επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα. Και μόνη μας δέσμευση αποτελεί η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των ζωών του λαού, η προβολή των αναγκών του, ο αγώνας για την ικανοποίησή τους. Πολύ συνοπτικά και ίσως όχι όλα, θυμίζουμε τον αγώνα για να μην πάει ο στόλος των απορριμματοφόρων
στην πρώην άλτεξη στην Αλτσούπολη, που η Δημοτική Αρχή ακόμα το φυσάει και δεν κρυώνει, καθώς υποχρεώθηκε σε άτακτη υποχώρηση κάτω από τις μαζικές, πρωτότυπες, λαϊκές κινητοποιήσεις που είχαμε τότε. Το μεγάλο θέμα του κέντρου υγείας που απειλείται με συρρήκνωση ή και κλείσιμο. Ποιος άλλος ανέδειξε το θέμα? Μόνο το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση, μαζί με τους φορείς και τα σωματεία της περιοχής. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας, ήταν στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης. Όλοι τους αυτοί, δήμαρχοι, κοτσαμπάσιδες και προεστοί, πού ήταν για αυτό το σοβαρό θέμα της περιοχής? Αναδείξαμε το θέμα με την ανήκουστη καταστροφή των παιδικών χαρών σε πόσες πλατείες και πάρκα. Στηρίξαμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών, των γονιών, των μαθητών ενάντια στη διαρκή υποβάθμιση των σχολείων, στις συγχωνεύσεις τάξεων, στην παντελή απουσία αντισεισμικών ελέγχων. Παρένθεση, στο ψηφοδέλτιό μας βρίσκονται 14 σύντροφοι που είτε είναι μάχημοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ή γονείς που είναι εκλεγμένοι στην Ένωση και σε συλλόγους γονέων. Επίσης, αγωνιστήκαμε μαζί με τα αθλητικά σωματεία ενάντια στη χρόνια εγκατάλειψη και απαξίωση των λίγων αθλητικών χώρων του Δήμου. Τελευταίο επεισόδιο, όπως είδατε, πριν λίγες μέρες, το ότι αναδείξαμε πού μπορεί να φτάσει η αδιαφορία και ο κίνδυνος με τον ηλεκτροφωτισμό του σταδίου που κατέρευσε και πλέον ο χώρος είναι ακατάλληλος για προπονήσεις και αγώνες όταν θα πέφτει ο ήλιος και μάλιστα τώρα που αρχίζει και η αθλητική περίοδος. Η λαϊκή συσπήρωση ξεσκέπασε τα επικίνδυνα και επιζήμια για το λαό σχέδια, όπως αυτό με την ΕΡΙΟΤΕΚ, όπου θυμίζουμε 19 ολόκληρα χρόνια ο χώρος έχει δεσμευτεί για σχολεία και καμία δημοτική αρχή δεν έκανε τίποτα. Και τώρα έρχεται ο παλιός επιχειρηματίας και ζητά άρση της απαλωτρίωσης για να το αξιοποιήσει για δικό του βεβαίως όφελος. Τους αντιμετωπίσαμε, τους αποκαλύψαμε και συνεχίζουμε και μέσα στην προεκλογική περίοδο. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 15 Σεπτέμβρη το απόγευμα στις 7.30 θα πάμε έξω από την ΕΡΙΟΤΕΚ σε μεγάλη συγκέντρωση για να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας πως και την ΕΡΙΟΤΕΚ θα τη σώσει ο λαός. Σε αυτό το πνεύμα, με μαχητικότητα και αισιοδοξία, συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Θέτουμε ανοιχτά το δικό μας δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ανάγκες μας. Και απαντάμε, οι ανάγκες μας. Θέλουμε να ορθώσει το ανάστημά της η νέα Ιωνία της Ευγατιάς, της Προσφυγιάς, των μεγάλων λαϊκών αγώνων του μπλόκου της Καλογρέζας. Θέλουμε να φτάσει όσο πιο πλατιά η ανάγκη ότι στη νέα Ιωνία ο λαός θέλει δημοτική αρχή, σύμμαχό του και όχι εχθρό του. Ο λαός της νέας Ιωνίας θέλει και το δήμαρχο να είναι στο δρόμο όταν πάνε να του πάρουν το σπίτι, όταν πάνε να του κόψουν το ρεύμα, όταν κλείνουν την τάξη του παιδιού του. Θέλει το δήμαρχο και τη δημοτική αρχή να κατεβάζει το λαό στο δρόμο και να πηγαίνει περήφανα και αγωνιστικά στα Υπουργεία και την Περιφέρεια, όχι γονατιστός και κιωτεμένος. Απευθυνόμαστε πλατιά σε κάθε λαϊκό άνθρωπο. Του λέμε μπορεί να αλλάξει κατάσταση με τον αγώνα και την πάλη μας. Πάντα έτσι προχωρούσε η κοινωνία μπροστά. Αλλιώς θα ήμασταν ακόμη στα σπήλαια. Άρα και την ψήφο μας, οι λαϊκοί άνθρωποι μη τη χαραμίζουμε σε διάφορους που θα μας απογοητεύσουν την επόμενη μέρα. Με καθαρό μυαλό, ζεστή καρδιά και σταθερό χέρι, ψήφο στη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια και στο Δήμο. Μας λένε διάφοροι έξυπνοι, αφού εσείς λέει δεν θέλετε να διοικήσετε, γιατί διεκδικείτε την ψήφο? Τους απαντάμε, κοιτάξτε το παράδειγμα της Πάτρας και του Πελετίδη. Μέσα σε ένα σφιχτικό πλαίσιο και κόντρα σε θεούς και δαίμονες, μείωσε τα χαράτσια για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, εξασφάλισε ελεύθερους χώρους χωρίς επιβάρυνση του λαού, ήταν σταθερά δίπλα στις λαϊκές κινητοποιήσεις. Με λίγα λόγια, ακριβώς επειδή είμαστε με το μέρος των πολλών, ακριβώς επειδή καταγγέλουμε το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο, μπορούμε και να το αντιπαλέψουμε, μαχητικά και ανυποχώρητα. Όλοι οι άλλοι τι θα κάνουν, μας λένε, που πίνουν νερό στο όνομα της ανταποδοτικότητας και της διαρκούς υποχρηματοδότησης?
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε ανθρώπους που γνωριζόμαστε χρόνια, αριστερούς, αγωνιστές, που τώρα μπορούν να συνειδητοποιήσουν καλύτερα πως είναι η ώρα να κάνουν το βήμα και να στηρίξουν τη λαϊκή συσπήρωση. Τελικά, τι δημοτική αρχή έχει ανάγκη ο λαός της Νέας Ιωνίας? Αγωνιστές που θα απαιτούν και θα διεκδικούν έργα για τις ανάγκες μας ή δημοτικές αρχές που θα απαντάνε ό,τι και η κυβέρνηση? Ατομική ευθύνη, είμαστε αναρμόδιοι και άλλα ανάλογα. Η απάντηση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων είναι μία. Λαϊκή συσπήρωση, αυτό αρμόζει στη Νέα Ιωνία και μάλιστα την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, ενώ το 2024 συμπληρώνονται και 80 χρόνια από τον μπλόκο της Καλογρέζας. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, απομένουν 34 μέρες μέχρι τις εκλογές. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, μπορούμε και θα οργώσουμε τη Νέα Ιωνία. Θα φτάσουμε σε κάθε λαϊκό σπίτι το μήνυμα του αγώνα και της ανατροπής. Έχουμε πείρα και θα δουλέψουμε. Αξιοποιούμε τη διακήρυξη που ήδη κυκλοφορεί. Φεύγοντας, όλοι μπορείτε να πάρετε. Πραγματοποιούμε συσκέψεις ο καθένας μας με γνωστούς, συναδέλφους, γείτονες. Οργανώνουμε περιοδίες παντού, σε σχολεία, χώρους δουλειάς, μαγαζιά, σε λαϊκές αγορές. Πραγματοποιούμε επισκέψεις και τώρα, πόσο μάλλον όταν σε λίγες μέρες θα έχουμε το ψηφοδέλτιό μας. Έχουμε ήδη προγραμματίσει ορισμένες, πιο συγκεκριμένες συζητήσεις, όπως αυτή της ΕΡΙΟΤΕΚ. Αξιοποιούμε τη μεγάλη πολιτική-πολιτιστική νεανική γιορτή του Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πραγματοποιούμε την προεκλογική μας συγκέντρωση το Σάββατο 30 Σεπτέμβρη. Φροντίζουμε όλοι για τα οικονομικά μας, καθώς εμείς η μόνη στήριξη που έχουμε είναι από το ειστέρημα του λαού. Άρα, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, έχουμε όλα τα όπλα και τις δυνατότητες να πάμε πολύ καλά και θα πάμε πολύ καλά, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, γιατί έχουμε πολιτική που είναι με τους πολλούς, γιατί ξέρουμε να οργανώνουμε τη δουλειά και γιατί μας χαρακτηρίζει η μαχητικότητα των κομμουνιστών και η αγάπη για τον λαϊκό άνθρωπο. Εμπρός, σύντροφοι, όλοι στη μάχη.